Η αθλητική ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα matiestaspor.blogspot.gr. Γεια σας φίλε και φίλες, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στο Ματιέστα Σπορ ένα ποδοσφαιριστή που έχει αφήσει τη δική του ιστορία αλλά συνεχίζει ακόμα να αγωνίζεται. Έχω μαζί μου τον φίλο Αντώνη Σαββούδη. Αντώνη, καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ, δέχτηκες την πρόσκληση να μας μιλήσεις. Φέτος βλέπουμε ότι έχεις κλείσει με την ομάδα του Αλιάκου Νεανής, αγωνιζόσουν πέρσι με την ομάδα του Τιτάν. Μια πάρα πολύ καλή χρονιά για σένα. Θέλω να μου πεις πώς πήγε η χρονιά η περσινή για τον Αντώνη του Σαββούδη, αλλά γενικότερα και για την πορεία του Τιτάν και τη νέα σου πρόκληση με τη νέα ομάδα του Αλιάκου. Καλησπέρα για μένα. Νομίζω η περσινή χρονιά έκλεισε τον καλύτερο τρόπο. Πήγαμε σε μια ομάδα το καλοκαίρι η οποία μου έδωσε μεγάλο κίνητρο. Βασικός ρόλος ήταν βέβαια και ο προπονητής, ο οποίος είχα συζητήσει μαζί μου και μου έδωσε τα φόντα για να κλείσω στα Σέρβια. Νομίζω η χρονιά ήταν απολύτως επιτυχημένη μέσα στους σκόπους οι οποίους είχαμε θέσει από την αρχή με την διοίκηση των Τιτάν Σερβίων και τον προπονητή. Και πιστεύω έκλεισε κιόλας καλά η χρονιά μεταξύ μας. Να πούμε για τα μελλοντικά σου σχέδια. Σίγουρα υπήρξαν πάρα πολλές ομάδες που σκεφτόταν ή σκέφτηκαν να σε εντάξουν στο ρόστερ τους, πλην όμως εσύ διάλεξες τον Αλιάκο Νεανής. Ήταν από τις ηχηρές μεταγραφές του Αλιάκου μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σε γνωρίζουμε χρόνια, ξέρουμε την ποιότητά σου. Γνωρίζουμε ότι θα βοηθήσεις πάρα πολύ τον Αλιάκον. Πες μου τι ήταν αυτό που σε οδήγησε να πας στην ομάδα του Τιτάνς. Εντάξει, η διοίκηση και ο προπονητής από την αρχή μου έδειξαν ότι με θέλουν πάρα πολύ. Εκτός ότι έχω κάποια σχέση με τον πρόεδρο φιλική κιόλας από πολλά χρόνια, με ήθελε πάρα πολύ, μου το έδειξε. Υπήρχαν κι άλλες πράξεις, δεν θα το κρυφτώ, αλλά επέλεξα να πάω στην Ανή, επέλεξα σε μια ομάδα που είναι νεοφώτιστη φέτος και συνήθως οι νεοφώτιστες έχουν όρεξη παραπάνω από κάποιες άλλες ομάδες οι οποίες είναι κύριες στο Πρωτάθλημα. Μου έδειξαν ότι υπάρχει πρόγραμμα για την ομάδα και πιστεύω ότι θέλω να τη βοηθήσω, θέλω να είμαστε ψηλά, θέλω να πετύχουμε στόχους οι οποίοι είναι ψηλοί για φέτος. Τώρα θέλω να μου πεις αν έχεις μιλήσει με διοίκηση γενικά το πλάνο, το γνωρίζεις. Πού θα κινηθεί ο Αλιάκ Μονεάνης, θα πάμε σε κάτι διαφορετικό, θα πάει ο Αλιάκ να φτάσει ψηλά. Το πάνε είναι να παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο, πιστεύω αυτό είναι στο ελαστικό ποδόσφαιρο, πρέπει να δείξει και κάποια πράγματα μέσα στο γήπεδο. Και από εκεί και πέρα όσο πιο ψηλά μπορεί να πάει ο Μάς. Τι να περιμένουμε από τον Αντώνη φέτος. Σε αυτά που κάνει κάθε χρόνο. Δεν έχει κάτι λιγότερο, κάτι περισσότερο. Είμαι ένας παίκτης ο οποίος μπορώ να βοηθήσω, μπορώ να σκοράρω, μπορώ να πασάρω. Όλα αυτά μέσα στο γήπεδο. Η ομάδα ενισχύθηκε, γνωρίζουμε. Η ομάδα μιλάει με πάρα πολλούς παίκτες από ό,τι ξέρω. Σιγά σιγά θα αρχίζουν να τίνουν και άλλοι παίκτες. Πιστεύω ότι μέχρι την αρχή της προετοιμασίας το ρόστερ. Οι ομάδες αρχίζουν ψιλοενισχύονται με προπονητές, με παίκτες. Με παράγοντες, αυτό είναι ωραίο, είναι όμορφο. Έχεις άποψη για την Α κατηγορία φέτος, ποιοι θα πρωταγωνιστήσουν. Νομίζω το ερώτημα είναι ποια ομάδα πρωταγωνιστήσει, γιατί αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάποια ομάδα η οποία να δηλώνει ότι θα πάει εδώ να πάρει το πρωτάθλημα. Σίγουρα στην πορεία κάποια ομάδα θα βγει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάποιον τον οποίο να το έχει δηλώσει ότι πάμε για πρωτάθλημα. Όλες κινούνται νομίζω στα ίδια νήματα. Θέλω να κοιτάξεις την κάμερα και να κάνεις μια ευχή για το φετινό πρωτάθλημα. Εύχομαι πάνω απ' όλα να μην έχουμε τραυματισμούς, σε όλους τους παίκτες υγεία και ο καθένας να πετύχει τους στόχους του. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, ανταποκρίθηκες και ανταποκρίνεσαι πάντα.
Σου ευχόμαστε υγεία πάνω απ' όλα, να πετύχεις τους προσωπικούς σου στόχους αλλά και τους στόχους που έχει θέσει η ομάδα, και ό,τι άλλο καλύτερο επιθυμείς στην ποδοσφαιρική σου και ιδιωτική σου ζωή. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπόθεση που κάνατε και ένα μεγάλο μπράβο σε εσάς και σε όλο το team σας που είστε, γιατί αυτά τα πράγματα που γίνονται τώρα και κάνετε σε άλλες πόλεις γινόντουσαν πολλά χρόνια πιο πριν, και τουλάχιστον είστε εσείς οι οποίοι ασχολείστε πλέον και με το αστικό ποδόσφαιρο και μας βάζετε σε όλο αυτό το κλίμα. Ένα μεγάλο μπράβο και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ. Για το Ματιέστα Σπορ, από το Καφέ Γκάζι, Παύλος Καλεμπιερίδης.